Εμπρός λέγεται παρακαλώ η Κιάτσι. Α, γεια σου θείε. Τι είπες, ο παππούς είναι άσχημα. Πρόσεχε πως κρατάς τα ξυλάκια. Είδες πόσο δύσκολο είναι να είσαι άνθρωπος. Μαμά, πρέπει οπωσδήποτε να πάω στο θείο. Φαίνεται πως ο παππούς δεν είναι και πολύ καλά. Τι? Ο θείος είπε ότι δεν είναι πολύ σοβαρό, αλλά εγώ θέλω να πάω να τον δω γιατί ανησυχώ. Καλά, θα τα πούμε αργότερα. Α, περίμενε, Άννα, έρχομαι μαζί σου. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Ρατσιστές. Κι εγώ σας λέω πως αισθάνομαι καλά και δεν έχω απολύτως τίποτα, εντάξει. Μη συγχύζεσαι πολύ, σε παρακαλώ. Παππού, πώς είσαι? Α, καλή μου Άννα. Παππούλη μου, αχ, πες μου πως νιώθεις. Για την ώρα δεν έχω τίποτα το σοβαρό. Οι άλλοι κάνουν φασαρία περισσότεροι από όσο πρέπει. Πάντως χαίρομαι πολύ που ενδιαφέρθηκες για μένα, Ανούλα μου, και ήρθες να με δεις. Είσαι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ποιο είναι αυτό το παιδί που ήρθε μαζί σου? Επιτέλους με προσέξατε και εμένα. Άννα, δεν ξέρεις πως δεν είναι ευγενικό να ξεχνάς τις συστάσεις. Λοιπόν, είμαι ο ραβωνιαστικός της Άννας. Το όνομά μου είναι Τζίτζι Σάλιβαν. Αλλά όλοι με φωνάζουν Τζίτζι ως Βούρας. Τι πράγμα, εσύ θα γίνεις ο σύζυγος της Άννας? Παρακαλώ, ηρεμήστε κύριε, γιατί θα ανέβει η πίεσή σας. Ο γιατρός έχει δίκιο. Είναι αλήθεια πως ο Τζίτζι μένει σπίτι μας, αλλά δεν είμαστε ραβωνιασμένοι, τουλάχιστον όχι ακόμα. Θα ραβωνιαστούμε όμως. Τζίτζι, μπορείς να μην μιλάς για λίγο, σε παρακαλώ? Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την ομάδα χόκι του Λυκείου Σεϊρίν. Εσύ, είπα που είσαι πρόεδρος των οπαδών αυτής της ομάδας. Ναι, είμαι αφοσιωμένος ψυχήτε και σώματι στην άνοδο αυτής της ομάδας. Αλλά δεν κατάφερα τίποτα, γιατί δεν μου έδωσε την ευχαρίστηση να κερδίσει ούτε ένα παιχνίδι. Κι έτσι ο παππούς σχεδίαζε να εξασκηθεί η ομάδα με αυτή του Οκάκη, γνωστή για το σκληρό της παιχνίδι, ελπίζοντας σε μια νίκη που θα έδειχνε στο κοινό την καλή προετοιμασία της ομάδας του Σεϊρίν. Αλλά αυτοί οι δειλοί φοβήθηκαν και πολλοί αρρώστησαν. Κατάλαβες? Τι άθλια ομάδα! Εξαιτίας τους δεν θα μπορέσω να κρατήσω το λόγο μου. Τι θα πω στην ομάδα του Οκάκη? Αλλά δεν θα το αφήσω έτσι. Εγώ το αποφάσισα αυτό το παιχνίδι και πρέπει να το παίξουν. Να μην περιμένουν να πεθάνω χωρίς να δω τη σημαία μας να σηκώνεται στο ψηλότερο ιστό του γηπέδου. Μπαμπά, έλα ηρέμησε. Δεν άκουσες τι είπε ο γιατρός? Μα είναι δυνατόν να κάθεσαι να αρρωσταίνεις για κάτι σαν αυτό? Αν μου αναθέσετε την προπόνηση αυτής της ομάδας, η νίκη θα είναι δική σας. Μα τι λες, Τζίτζι? Μην νομίζεις πως κάνω πλάκα. Πίστεψέ με, Άννα. Ενδιαφέρομαι για την υγεία του παππού σου. Δεν θέλω να διακινδυνεύει για τέτοιες βλακίες, γι' αυτό θα βοηθήσω εγώ. Ναι, αλλά τι σκοπεύεις να κάνει? Η ομάδα του μπάσκετ που εγώ της κάνω την ειδική προπόνηση θα αντικαταστήσει την ομάδα του χόκι. Αλλά θα το κάνω με ένα μόνο όρο. Ποιος είναι? Αν δεν κάνω λάθος, Άννα, η ομάδα μας έχει οικονομικά προβλήματα τελευταία, έτσι δεν είναι? Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτός είναι ο όρος μου. Για την αλλαγή της ομάδας, ο παππούς σου θα πληρώσει όλα τα έξοδα της δικής μας ομάδας. Δεν ξέρω, αλλά αυτή η ιδέα του νεαρού μου φαίνεται εξαιρετική και ίσως μας βοηθήσει να κερδίσουμε το παιχνίδι επιτέλους. Εντάξει, τα κατάφερα. Πώς έγινε έτσι το πολύτιμο γαλματάκι μου? Μα πώς μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος πως τα παιδιά της ομάδας θα συμφωνήσουν μαζί σου, ε? Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αλλά νομίζω πως δεν θα είναι και πολύ δύσκολο να πείσω το χαζούλι τον Τόμας, έτσι δεν είναι? Μα πώς το σκέφτηκες? Δεν καταλαβαίνω πως ανέλαβες μια τόσο βαριά υποχρέωση χωρίς να μας συμβουλευτείς. Συμπεριφέρθηκες όπως πάντα ανεύθυνα. Σαν να είσαι ένας τελείως άσχετος παίκτης. Είσαι ένας Θέλεις να πεις αν εγωιστής? Ναι, εγωιστής. Αποφάσισες όπως κάνεις πάντα μονάχος σου για όλους τους άλλους. Μα πώς φαντάστηκες πως εμείς... Τι είναι αυτό τώρα πάλι? Για να ξέρεις, αυτό είναι το σχεδιάγραμμα των παιχνιδιών που έχει να δώσει εκτός έδρας η ομάδα μας του μπάσκετ. Αλλά δεν νομίζω πως μπορούμε να τα παίξουμε όλα αυτά. Και μπορείς να μου πεις γιατί δεν μπορούμε? Γιατί αν δεν παίξουμε αυτό το παιχνίδι του χόκι, δεν θα έχουμε αρκετά λεφτά για να αναστήσουμε τον πεθαμένο προϋπολογισμό μας που δεν μας επιτρέπει να παίζουμε παιχνίδια εκτός έδρας. Μα Τζίτζι, δεν σκέφτηκες τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε παίζοντας ένα άθλημα τόσο διαφορετικό από το δικό μας? Ακόμα και αν κάνουμε φοβερή εξάσκηση, δεν θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα παιχνίδι χόκι, δεν μπορούμε. Εσείς δεν έχετε παρά να κάνετε πως παίζετε. Τα υπόλοιπα είναι δική μου δουλειά. Όχι! Άκου, Τζίτζι, έχω βαρεθεί με αυτές σου τις εγωιστικές υπερβολές. Πώς σκοπεύεις να κερδίσεις μόνος σου? Δεν είμαι εγωιστής, είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Αυτός ο Τζίτζι είναι μια χαμένη υπόθεση, τι θα κάνουμε? Δεν ήξερα πόσο απελπιστική ήταν η οικονομική μας κατάσταση και δεν είμαι καθόλου σίγουρη πως ο Τζίτζι θα νικήσει. Αλλά θα έλεγα να δοκιμάσουμε. Και βλέπουμε πως πάει. Α, φυσικά, η Gloria
έχει δίκιο. Και εσείς αφήστε τα όλα αυτά σε μένα. Θα σας αποδείξω πως είμαι ιδιοφυΐα ακόμα και σαν προπονητής του χόκεϊ. Και κανείς δεν θα με σταματήσει. Καλή φωτιά για ψήσιμο. Στο χόκεϊ κάνεις τεχνικό φάουλ αν ακουμπήσεις τον αντίπαλό σου με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και άθελά σου. Λοιπόν, οι κανονισμοί του χόκεϊ δεν μου φαίνονται και πολύ διαφορετικοί από αυτούς του μπάσκετ. Έλα, να πέρασε! Ευχαριστώ, Άννα. Είχα αρχίσει να πεινάω. Καλύτερα να πας για ύπνο, Τζίτζι. Είναι αργά και δεν πρέπει να κουράζεσαι τόσο. Έχεις αναλάβει μεγάλη ευθύνη για να οργανώσεις αυτό το παιχνίδι. Μην ανησυχείς. Ανέλαβα μια υποχρέωση με τον παππού σου και θα τη φέρω εις πέρας. Και έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τι χαζομάρες θα κάνεις. Πάντως, δεν βλέπω γιατί χάνεις τόσο χρόνο στα βιβλία. Η θεωρία δεν είναι και τόσο σημαντική. Εκείνο που μετράει στα σπορ είναι η πρακτική. Δεν έχω ανάγκη από τις διαλέξεις σου, καλή μου. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Τι? Μπορεί και να έχει δίκιο. Θα το δούμε στο γήπεδο. Ε, παιδιά, πρέπει να μάθετε να δίνετε πάσες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλημέρα, αρχηγέ. Καλημέρα και σε σένα. Τι βλέπεις να κάνουν αυτά τα παιδιά? Νομίζω πως θα μπορέσω να τους χρησιμοποιήσω αν κάνουμε μια καλή αθλητική προετοιμασία. Μαθαίνουνε σχετικά εύκολα. Ελπίζω να είσαι 100% σίγουρος για αυτά που λες, γιατί δεν θέλω να πάθουμε καμιά πανωλευθερία στο παιχνίδι. Μάλιστα, κύριε, καταλαβαίνω. Πιστεύω πως με τη βοήθεια αυτών των παιδιών μπορούμε να το κάνουμε αυτό το παιχνίδι και τελικά ελπίζω να κερδίσουμε. Καλή τύχη! Εσείς οι δύο πρέπει να προσέχετε πολύ και να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για να βλέπετε που πηγαίνετε. Μα πού έχει πάει πάλι αυτός ο Τζίτζι, πού κρύβεται? Δεν μπορούμε επιτέλους να έχουμε καμία εμπιστοσύνη μαζί του. Hey, Άννα. Λόρι, πες μου πώς τα καταφέρνει ο Τζίτζι με την προπόνηση της αντίπαλης ομάδας. Είναι μέρος της τακτικής του αυτό και μου είπε να το κρατήσεις μυστικό και να μην το μάθει κανείς όσο προπονούνται. Πόσο θα ήθελα να μάθω τι έχει μες στο μυαλό του. Ας σταματήσουμε λιγάκι, παιδιά. Πρέπει να κουβεντιάσουμε. Όπως ξέρετε, έχουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι με την ομάδα του Σεϊρίν, που είναι μια ομάδα ψόφια. Δεν νομίζω πως θα δυσκολευτούμε να την νικήσουμε. Και μάλιστα, επειδή δεν είναι επίσημος αγώνας, μπορούμε να κάνουμε όσα φάουλ θέλουμε, ακόμα και να τους ακατέψουμε. Εντάξει, αρχιέ! Εσύ ποιος είσαι? Είμαι ένας οπαδός της ομάδας σας. Μου φαίνεται πως η διάθεσή σας δεν είναι στο ύψος του ονόματός σας. Είστε λίγο απογοητευμένοι. Τι θέλεις να πεις? Πως τολμάς να μιλάς έτσι? Έλα εδώ αν σου βαστάει. Εντάξει, λοιπόν, έρχομαι. Παρακολούθησα την προπόνησή σας και αλήθεια μου φανήκατε λιγάκι ψόφι. Όμως αν μου επιτρέψετε να προπονηθώ μαζί σας, πιστεύω πως οι συμβουλές μου θα σας... Πως τολμάς, μικρές, θα σου σπάσω το κεφάλι, πρόσεχε. Μια στιγμή, περίμενε. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Οκούμα είναι ο αρχηγός, ο Σουμάρου επιθετικός και ο Νεκόγια είναι ο τερματοφύλακας. Αυτοί είναι οι πιο δυνατοί παίχτες της ομάδας. Οι άλλοι είναι μετριότητες, δεν με ενδιαφέρουν. Μα τι θα γίνει, αρχηγέ, τι κάνεις? Μην ανησυχείς, έχω τους λόγους μου που αντιδρώ έτσι. Ξέρεις τι λέω, αγοράκι, συμφωνώ μαζί σου. Μπορείς να έρθεις όποτε θες στην ομάδα μας. Ευχαριστώ, αρχηγέ, είσαι πολύ σπουδαίος τύπος. Αν είναι να παίξεις μαζί μας, πήγαινε να αλλάξεις γρήγορα. Ναι, βέβαια, αρχηγέ, πηγαίνω. Hey, αρχηγέ, μπορείς να μας πεις τι σκέφτεσαι? Οι προπονήσεις έχουν γίνει πολύ βαρετές. Θέλω να διασκεδάσουμε και να δοκιμάσουμε πάνω του τα φάουλ που θα κάνουμε στο παιχνίδι με αυτούς τους Σεϊρίν.